Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 3 από το βιβλίο Γένεσης. Γένεσης, σελίδα 3 και κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Γένεσης, σελίδα 3, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 1. Ο δε όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Κι είπε ο όφης προς τη γυναίκα, το ότι είπε ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου. Κι είπε η γυνή προς τον όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Κι είπε ο όφης προς τη γυναίκα, «Δε θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός, ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσι να ανοιχθεί ο οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό». Και είδε η γυνή ότι το δέντρο είναι το καλό εις την πρόσιν και ότι το αρεστόν στους οφθαλμούς και επιθυμητών των δέντρων ως δίδων γνώσιν και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε στον άντρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε. Και ενύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι σαν γυμνοί και ρίψαντες φύλλα σικής έκαμον σε αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλόν. Και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Και κάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Ο δε είπε, «Τη φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και φοβήθην, διότι είμαι γυμνός και εκρύφθην». Και είπε προς αυτόν ο Θεός, «Τις εφανέρωσεν σε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δέντρο από το οποίο προσέταξα είσαι να μη φάγεις?» Και είπε ο Αδάμ, «Η γυνή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δέντρου και έφαγουν». Και είπε ο Κύριος προς τη γυναίκα, «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Και η γυνή είπε, «Ο όφης με υπάτησε και έφαγουν». Και είπε Κύριος προς τον όφην, Κύριος ο Θεός προς τον όφην, «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί τη σκυλία σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλει τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θελωστήσει αναμέσων σου και της γυναικός σου και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Προς δε τη γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τα λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θελείστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Προς δε τον Αδάμ είπεν, επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναίκας σου και έφαγες από του δέντρου από το οποίο προσέταξα, εισαι λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου, με λύπας θέλει τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει, είσαι και θέλει τρώγει των χόρτων του αγρού και εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλει τρώγει των άρτων σου έως σου επιστρέψεις εις την γη εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις την γη θέλεις επιστρέψει». Και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, που σημαίνει ζωή, διότι αυτή το η μήτυρ πάντων των ζώντων. Και έκαμεν Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Και είπε Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμος εις εξημώνης το γιγνώσκιν το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει την χείραν αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ δια να εργάζεται τη γην εκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ και κατανατολάς του παραδείσου της Εδέμ
έθεσε τα χερουβήν και την ρομφαίαν, την φλογήν, την περιστρεφωμένη, για να φυλάτωσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Αμήν. Ο Θεός είναι αγάπη και θέλοντας να εκπληρώσει το προαιώνιο σχέδιό του, το απαρχής εντός του σχέδιό του, δημιούργησε τη γη, εφύτευσε έναν ιδεώδη παράδεισο, κήπο, και εκεί, αφού έπλασε τον άνθρωπο εκ του χώματος, έθεσε αυτόν εκεί για να εργάζεται και να φυλάτει τον κήπο αυτό, τον παράδεισο. Όμως ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να τον ακολουθεί πάντα, εκεί ο θελός με τη θέλησή του. Γι' αυτό άλλωστε ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, που σημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που κάνει αυτό να διαφέρει από όλες τις άλλες ζωντανές υπάρξεις, είτε στη γη είτε στον ουρανό, είναι ότι είναι τριαδικός. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός, δηλαδή αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, και επιπλέον του έχει δώσει και την μοναδική ικανότητα που μόνο ο Θεός είχε και έχει, να γνωρίζει και το καλό και το κακό, με την δυνατότητα να εκλέγει το αγαθόν και να απορρίπτει το κακό. Στον παράδεισο όμως δεν του έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίζει το κακό, και έτσι ο Αδάμ ζούσε στην απόλυτη παρουσία, ευδαιμονία, ευλογία της δόξας του Θεού. Δεν είχε λύπες, δεν είχε θλίψεις, ήταν στον παράδεισο. Και αυτός είναι ο παράδεισος. Στον παράδεισο ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να είναι ευλογημένος, ευτυχισμένος και πάντοτε χαρούμενος. Μπορεί να διακόψει κάτι, την ευλογία, την ευτυχία, τη χαρά, τη δοξολογία, την ευχαριστία του ανθρώπου που βρίσκεται σε αγιασμό μέσα στον κήπο της Εδέμ, στον παράδεισο του Θεού, ή ακόμη περισσότερο τις έσχατες αυτές οι μέρες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι ο πνευματικός παράδεισος του Θεού. Η απάντηση είναι όχι, κανένας εξωτερικός παράγων εκτός από τον πλανώντα την οικουμένη όλη το διάβολο, εάν αφαιθεί ο άνθρωπος να πλανηθεί. Πράγμα το οποίο έλαβε χώρα τότε στον αγιασμένο, στον εναγιασμό ευρισκόμενο Αδάμ και στη συνέχεια και στην Εύα. Συνέβη δία του διαβόλου, τον οποίον κατά περίεργον τρόπο, αλλά όχι ανεξήγητο, ο Θεός έχει επιτρέψει να εισέρχεται στον παράδεισο για να πειράξει τους ανθρώπους. Και λέω περίεργο, γιατί θα έπρεπε, θα θεωρούσε, θα νόμιζε κανείς ότι μέσα στον αγιασμένο χώρο δεν μπορεί να εισέλθει ο διάβολος, και έτσι είναι, αλλά ο Θεός το επιτρέπει, γιατί θέλει τον άνθρωπο να είναι δόκιμος, να έχει πειραστεί, και ο πειρασμός δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τη δοκιμασία της πίστεως του ανθρώπου. Με τον πειρασμό που επιτρέπει ο Θεός στο διάβολο να πειράξει τον άνθρωπο, δοκιμάζεται η στερεότης, η σταθερότης, η πίστης του ανθρώπου ενώπιον του Θεού, καθώς δια της πίστεως ο άνθρωπος λαμβάνει τα πάντα κατά χάρη από το Θεό. Μέσα στον παράδεισο ο Θεός είχε βάλει στο κέντρο του παραδείσου το δέντρο της ζωής, της αιωνίου ζωής, και κάπου αλλού είχε βάλει το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και είχε δώσει μία εντολή μοναδική: μη φας, είπε στον Αδάμ, και ο Αδάμ το είπε στην Εύα,
από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί από τη στιγμή που θα φας εξάπατος θα πεθάνεις. Και τι σημαίνει θάνατος? Πρώτον βιολογικός, δηλαδή αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, γιατί τον άνθρωπο ο Θεός τον έφτιαξε να είναι αιώνιος, να τρώγει δηλαδή από το δέντρο της ζωής, αλλά είναι και το χειρότερο πνευματικό θάνατος, δηλαδή ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Και όταν ο Θεός είπε «εξάπαντος θα πεθάνεις», εννοούσε και τα δύο. Ο Αδάμ το ήξερε και ούτε καν πλησίαζε στο δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Το είχε ακούσει από το Θεό. Η Εύα το είχε ακούσει από τον Αδάμ ότι του το είπε ο Θεός, αλλά ο σκεύος ασθενέστερο, η καρδιά της απατηλή όπως του ανθρώπου υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, την οδηγούσε να θεωρήσει ότι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού είναι το κέντρο του παραδείσου και να γυρίζει γύρω-γύρω να το παρακολουθεί. Δηλαδή πλησίαζε τον τόπο της αμαρτίας. Δεν αμάρτησε, αλλά πλησίαζε. Και εδώ υπάρχουν δύο κακά. Το πρώτο κακό είναι ότι ο Αδάμ που έχει φτιαχτεί να είναι κεφαλή, γιατί αυτός πρώτος επλάστη της γυναικός, δεν κυβέρνησε σαν κεφαλή της γυναικός τον οίκο του, δεν φρόντιζε, δεν περιέθαλτε, αλλά την άφησε και θα μπορούσε να πει κανείς σήμερα σωστά, κατά τον Κύριο λάθος, την άφησε ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά εμείς ξέρουμε τώρα ότι η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, αφήνει τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει, αλλά του λέει τι δεν πρέπει να κάνει και τον οδηγεί τι πρέπει να κάνει. Είναι ελεύθερος, αλλά ο Θεός τον θέλει και δούλο δικό του. Στη συνέχεια ο Αδάμ είναι κεφαλή της γυναικός και θα έπρεπε να φροντίζει πολύ περισσότερο τη γυναίκα του και αργότερα, γιατί και εκεί θα αποτύχει, να φροντίζει πολύ περισσότερο και τα παιδιά του. Και το ενδιαφέρον είναι ότι όταν αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, για τους άνδρες της πίστεως, στην Επιστολή προς Εβραίους, δεν αναφέρει τον Αδάμ ούτε ελάχιστον. Άνθρωπος αποτυχημένος και προσωπικά και οικογενειακά. Και θα τολμούσα να πω ότι η αιτία της αποτυχίας οικογενειακής ήταν η Εύα. Γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι η Εύα πατηθήσα έγινε παραβάτης και η Εύα υπάτησε τον Αδάμ. Όμως η αλήθεια είναι ότι ναι μεν έτσι έγιναν τα πράγματα, δηλαδή πραγματικά η Εύα πατηθήσα υπάτησε τον Αδάμ και ο Αδάμ δεν έγινε παραβάτης αλλά υπατήθη από την Εύα. Αλλά την ευθύνη την έχει ο Αδάμ. Γιατί σε αυτόν έχει δώσει ο Θεός την ευθύνη. Στον άντρα να είναι υπεύθυνος για τη γυναίκα, για τον εαυτό του, για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Γνωρίζοντας ότι πρώτος αυτός επλάστη και ύστερα η Εύα. Και έτσι λοιπόν απροστάτευτη η Εύα, αφύλακτη, με αδιαφορία ίσως συμπεριφερόμενος εν αγιασμό και εν αγαθοσύνη ο Αδάμ, η Εύα γύρισε γύρω γύρω από την αιτία του κακού. Και ο διάβολος βρήκε την ευκαιρία.
την πλησίασε με το φρονιμότερο ζώο, τον Όφη, για τον οποίον η Γραφή λέγει ότι είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και καταρχάς ενέσπηρε αμφιβολία στη σκέψη της και στο Λόγο του Θεού, λέγοντας «Αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από τον καρπό κανενός δέντρου». Ξέρει πάρα πολύ καλά η Εύα τι έχει πει ο Θεός, αλλά πολύ καλύτερα ξέρει ο διάβολος τι έχει πει ο Θεός. Αλλά αυτή είναι η τεχνική του. Η τεχνική που πλησιάζει ιδιαίτερο στη γυναίκα. Στα απαγόρευσε όλα. Όλα στα απαγορεύει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να φας καθόλου. Και η Εύα ξέρει πολύ καλά ο διάβολος την απάντηση και αυτή θέλει να ακούσει. Τι δηλαδή, να πιάσει κουβέντα μαζί του. Εν παραβάση, εν αμαρτία, να πιάσει κουβέντα μαζί του, γιατί στο τέλος θα καταφέρει να την πλανήσει. Ο Θεός να φυλάει όλους μας, τις γυναίκες μας και την Εκκλησία που είναι η γυναίκα του Χριστού. Από τους πειρασμούς και τις παγίδες του διαβόλου. Η ασφάλεια είναι να μην πιάνουμε κουβέντα σε παράβαση, να μην διαπραγματευόμεθα το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν και δεν παίρνει συζήτηση. Δεν παίρνει κουβέντα. Όταν λοιπόν απάντησε, εκεί βρήκε την ευκαιρία να παραποιήσει το Λόγο του Θεού, την αλήθεια, ο διάβολος, και να διαστρεβλώσει. Όχι μόνο να παραποιήσει, και να διαστρεβλώσει το Λόγο του Θεού μέσα στην ψυχή της, στο μυαλό της και στην καρδιά της, λέγοντας «Δεν θα πεθάνετε». Όταν του απάντησε ότι όχι μόνο από αυτό το δέντρο δεν μας είπε να μην φάμε, γιατί αν φάμε θα πεθάνουμε, δεν πεθάνετε. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Μην ακούτε τι λέει ο Θεός, μην ακούτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό είναι πολύ γνωστό και διαδεδομένο τον έσχατο αυτό καιρό. Μην είμαστε και πολύ φανατικοί, μην δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στο Λόγο του Θεού. Δεν θα πεθάνετε. Όταν ο Θεός λέει ότι η αμαρτία, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ο διάβολος λέει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει υπάρχει απώλεια, ο διάβολος λέει δεν υπάρχει απώλεια. Η άψευση και διαστρέβλωση του Λόγου του Θεού. Και εν τέλει ενάντιος του Θεού. Ξέρετε γιατί το είπε αυτό ο Θεός? Είναι πονηρός ο Θεός. Το είπε γιατί δεν θέλει να γίνετε γνώστες του καλού και του κακού, γιατί θα μοιάζεται σε αυτόν και θέλει να είναι μόνος του ο Θεός. Δηλαδή δημιουργεί όχι μόνο αμφιβολία, από εκεί αρχίζει, δημιουργεί το ψέμα και την εναντίωση στο Θεό. Δημιουργεί έχθρα προς το Θεό. Και όταν δεν μπορεί να δημιουργήσει έχθρα προς το Θεό, δημιουργεί έχθρα προς τους ανθρώπους του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, από τις μεθοδίες του διαβόλου, γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Αυτές είναι οι πονηριές: αμφιβολία, εναντίωσης, εχθρότης. Εχθρότης προς το Θεό και προς τους ανθρώπους του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Χαλασμένη καρδιά. Τι σημαίνει χαλασμένη καρδιά? Όποιος έχει χαλασμένη καρδιά δεν μπορεί να δει το Θεό. Ούτε εδώ στη ζωή του, ούτε εκεί στον ουρανό. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Αν δεν μετανοήσει να ζητήσει το αίμα του Χριστού να καθαρίσει την καρδιά του και τη συνείδησή του. Γιατί μετά χαλάει και η συνείδηση. Καίγεται η συνείδηση. Τι θα πει συνείδηση? Φωνή του Θεού. Δεν υπάρχει πια καμία επαφή στον άνθρωπο με τη φωνή του Θεού. Καμία επαφή. Το αποτέλεσμα, πίστηκε η Εύα σε όλες τις προτάσεις του διαβόλου.
Εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο να πλανηθεί. Κοιτάζει, το δέντρο το βλέπει εύγευστο, τον καρπό του δέντρου, νόστιμος είναι. Ακριβώς όπως κάνει ο διάβολος τώρα. Κοιτάζει τη Βαβυλώνα και λέει, ωραία είναι. Μετά παρακολουθεί και λέει ότι είναι αρεστόν στους οφθαλμούς. Δεν είναι μόνο νόστιμο στη σάρκα, αλλά είναι και ωραίο να το βλέπεις. Πολύ ωραίο να βλέπεις. Γιατί πιστεύουν οι άνθρωποι ότι η παράβαση και η ανομία φέρνει την ευτυχία. Ξέρουν ότι φέρνει ταλαιπωρία, δυστυχία και απώλεια. Και γιατί δεν το ξέρουν, αν και το ξέρουν. Γιατί είναι πλανημένοι. Πλανήθησαν. Ξέρεις, τα πει πλάνη. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ανάποδα τα βλέπεις τα πράγματα. Τελείως ανάποδα. Το μαύρο το βλέπεις άσπρο. Και στο τέλος, να και η αλαζονία του βίου. Και δίδει και γνώση. Πλήρης ο θρίαμβος του διαβόλου. Θα πω κάτι που δεν είναι αλήθεια. Πλήρης η αποτυχία του Θεού. Ο Θεός δεν αποτυχάνει ποτέ. Ο άνθρωπος αποτυχάνει. Πλανόμενος από το διάβολο. Πήρε, έφαγε και μετά πάει και στον άντρα της, λέει, κοίτα τι ωραίο που είναι, φάτο κι εσύ. Και ο Αδάμ, αντί να ακούσει το Θεό, άκουσε τη γυναίκα του. Και αμέσως ανοίχθηκαν τα μάτια τους και το πρώτο πράγμα που διεπίστωσαν είναι η γύμνωσή τους. Η αμαρτία φέρνει στον άνθρωπο τη γύμνωση, την αποκάλυψη της γύμνωσής του. Το δεύτερο είναι φόβος. Φόβος Θεού, όχι καλός προς ευλογία. Φόβος κόλασης. Φοβάται ο άνθρωπος εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Και τέλος, κρύψιμο, φυγή του ανθρώπου από το Θεό, δηλαδή αποστασία. Αποκάλυψης της γυμνότητος, της γύμνωσης του ανθρώπου, φόβος, αποστασία, οι άμεσες συνέπειες, γιατί η επόμενη συνέπεια είναι ο θάνατος, όπως έχει πει ο Θεός. Ο Θεός τα ξέρει όλα και πάντοτε δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να κατανοήσει και να μετανοήσει. Όπως κάθε δειλινό επισκεπτόταν τον άνθρωπο, τον επισκέπτεται και τώρα. Τώρα όμως ο Αδάμ και Εύα δεν είναι ίδιοι. Τώρα είναι σε αμαρτία. Τώρα φοβόνται. Ταραχή, αγωνία, φόβος. Κόλαση είναι ο φόβος. Μέχρι τώρα δεν φοβόντουσαν τίποτα. Τίποτα δεν φοβόντουσαν. Γιατί βρισκόντουσαν μέσα στον αγιασμό. Τώρα φοβόνται τα πάντα. Παντού, για όλα φοβόνται. Φόβονται για τούτο που θα γίνει, για εκείνο που θα γίνει, για το άλλο που θα γίνει. Φόβος και τρόμος εξαιτίας της αμαρτίας. Και ο φόβος τους οδηγεί να κρυφτούν από ποιον, να απομακρυνθούν από ποιον, από το Θεό που είναι αγάπη. Τέλεια αποστασία. Και τώρα ο Θεός σου πλησιάζει. Αδάμ, πού είσαι? Σε ψάχνω, πού είσαι? Δεν είσαι εκεί που ήσουν κάθε φορά και σε έβρισκα? Πού έχεις πάει, πού είσαι? Και Αδάμ κρυμμένος, και μάλιστα προσπάθησε να κρύψει και τη γύμνωσή του με φύλλα σικής, ανοησίες δηλαδή. Κρύβουν τη γύμνωσή τους ο Αδάμ και η Εύα με ανόητα πράγματα. Εντελώς ανόητα πράγματα, με φύλλο σικής. Γιατί ο άνθρωπος που παραβαίνει το Λόγο του Θεού γίνεται και μωρός, ανόητος. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μακριά
από τον κάθε έναν από εμάς αυτή η κατάσταση. Πολύ κοντά είναι, ένα βήμα είναι. Μία μικρή παραβασούλα. Όχι μεγάλη, τόση δά παραβασούλα. Σε έβγαλε έξω από την παρουσία και την προστασία του Θεού. Βέβαια ο Θεός μας έχει δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο έργο, τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη συγχώρεση. Και τον πλησιάζει ο Θεός τώρα τον Αδάμ να μετανοήσει. Πού είσαι? Λέει, σ' άκουσα και φοβήθηκα και κρύφτηκα. Μήπως, το ξέρει, μήπως έφαγες από τον καρπό του δέντρου που σου είπα να μη φας? Μήπως ανόμισες? Μήπως αμάρτησες? Τρέμοντας από το φόβο του, ο Αδάμ και η Εύα, από ταραχή, από δυστυχία, αμέσως έφερε δικαιολογία. Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες με απάτησε. Ακούτε? Αντί να ευχαριστεί το Θεό για τη γυναίκα που του έδωσε, αντί να δοξάζει το Θεό για τη γυναίκα που έφτιαξε ειδικά για αυτόν, της ρίχνει όλο το ανάθεμα, παίρνοντας και το Θεό μαζί. Η γυναίκα που μου έδωσες, καλύτερα μου την έδινες. Ακούτε, ανοησία της αμαρτίας. Τόσο είπε, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Και ο Αδάμ λέει, δεν την ήθελα, γιατί μου την έδωσες, κοίτα πως με κατάντησε. Δεν φταίει η Εύα, εσύ φταίς Αδάμ που άφησες την Εύα. Στρέβεται στην Εύα. Τι είναι αυτό που έκανες κι εσύ? Όφης με απάτησε. Ούτε μια στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό τους η ευλογημένη σκέψη της μετάνοιας. Ούτε μια στιγμή. Τι εύκολο θα είναι, θα ήταν για τον Αδάμ και για όλους μας. Ναι, Κύριε, συγχώρεσέ με. Έκανα λάθος, συγχώρεσέ με. Τόσο εύκολο. Ούτε για μια στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό του Αδάμ και της Εύας η σκέψη να μετανοήσω, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και θα με συγχωρέσει. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Σε συγχωρεί πάντοτε ο Θεός. Πάντοτε με την προϋπόθεση ότι λυπάσαι για την πτώση σου, μετανοείς, εξομολογείσαι, και για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου πρέπει πρώτα να συγχωρέσεις. Όσο δεν συγχωρείς, στου βασανιστές είναι ο δρόμος της ζωής σου. Είναι πράγματα που δεν μπορούμε, αδερφοί αγαπητοί, να μην τα γνωρίζουμε. Και αν τα γνωρίζουμε, να μην τα πράττουμε. Είναι πνευματική νόμη. Για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου και να έρθεις χαρά, πρέπει να μετανοήσεις. Για να σου συγχωρήσει ο Θεός την αμαρτία και να έχεις ευλογία, πρέπει να συγχωρήσεις. Δεν συγχωρείς, η χαρά σου θα μεταφερθεί, θα μεταβληθεί σε βάσανο, σε βασανισμό. Πρώτα συγχωρούμε, μετά μετανοούμε και εξομολογούμεθα, και μετά έρχεται η χαρά της σωτηρίας, της ευλογίας και της συγχώρεσης. Πράγμα το οποίο ο Αδάμ το σκέφτηκε. Ενώ εμείς, αδερφοί αγαπητοί, το ξέρουμε και είμαστε αναπολόγητοι αν δεν το σκεφτόμαστε και δεν το πράττουμε. Η ευθύνη πια δεν είναι ούτε από τον Αδάμ στην Εύα, ούτε από την Εύα στο διάβολο. Η ευθύνη είναι προσωπική σου. Εσύ φταίς. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και να σκεφτόμαστε πάντοτε, εγώ φταίω. Και όχι σαν τον Αδάμ, η Εύα που μου δώσες, ούτε σαν την Εύα, ο διάβολος
Πόσο ωραίο θα ήταν ο Αδάμ να πει «εγώ φταίω» και η Εύα να πει «όχι, όχι, εγώ φταίω» και ο Αδάμ να ξαναπεί «εγώ φταίω» και η Εύα να ξαναπεί «όχι, εγώ φταίω». Πόσο άθλιο είναι να λέει «η Εύα φταίει» και η Εύα «ο διάβολος φταίει». Το αποτέλεσμα, έξω, φοβερό αδερφοί, έξω από τον παράδεισο. Τους πέταξε έξω. Και όχι μόνο τους πέταξε έξω, έκλεισε και την πόρτα να μην μπορούν να ξαναμπούν. Έβαλε χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία για να μην ξαναμπούν μέσα. Και αυτή την ανομία των ανθρώπων την απόλαυσε ο Αδάμ και η Εύα στα παιδιά του με τον Κάιν. Έκανε χάρη ο Θεός και τους έδωσε το σιδ. Και δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες ανθρώπων, ο κόσμος και τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Κάιν και τα παιδιά του σιδ. Και ο Θεός συνεργαζόταν με τα παιδιά του Θεού, τα παιδιά του Σιθ, και τα παιδιά του Κάιν είχαν τη δική τους τη ζωή. Όταν δε βρέθηκαν, τότε η αμαρτία έφτασε, συμβρέθηκαν, τότε η αμαρτία έφτασε στο πλήρες και ο Θεός κατέστρεψε όλα τα ζωντανά, ανθρώπους και ζώα, για να δημιουργήσει μια καινούρια ζωή με τον Νόε και τα παιδιά του. Τελείως καινούργια πράγματα, νέα πράγματα. Δεν μπορούσε να συνεχίσει με τα παλαιά, όπως δεν μπορούσε να συνεχίσει με τον Αδάμ και την Εύα, όπως δεν μπορούσε να συνεχίσει με τον Κάιν και τον Άβελ, έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει και με όλους τους ανθρώπους, γιατί η αμαρτία πλέον από μία μικρή παράβαση έφτασε στο πλήρες. Και είναι φοβερό να βλέπεις τα παιδιά του Αδάμ, τα παιδιά του Θεού, να είναι σε αμαρτία πλήρη που να αναγκάζει το Θεό να τα καταστρέψει. Φοβερό, φοβερό. Τα παιδιά του Θεού σε απόλυτη αμαρτία, γιατί η συνέπεια ήταν ότι συμβρέθηκαν με τα παιδιά του κόσμου καθώς ήταν έξω από τον παράδεισο. Και αναγκάστηκε ο Θεός να φέρει την απόλυτη καταστροφή και κρίση και να αρχίσει από την αρχή. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο Θεός δεν εμπέζεται. Με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις, αλλά και με το διάβολο δεν μπορείς να συνεργαστείς. Μην όμως ζυγείτε με τους απίστους. Τι δουλειά έχει το φως με το σκοτάδι, η αλήθεια με το ψέμα, ο Χριστός με το διάβολο? Καμία σχέση. Εμείς έχουμε πάρει ένα δρόμο που λέγεται Χριστός. Έχουμε αποφασίσει μία ζωή που λέγεται Χριστός και μία αλήθεια που λέγεται Χριστός, και θα την ακολουθήσουμε μέχρι να πάμε στον ουρανό. Αμήν.